Από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα το βράδυ του Σαββάτου στον χώρο του θεατρικού σταθμού Ηρακλείου μετά την κατάρρευση τη μεγάλη ξύλινη πόρτα τη κεντρική εισόδου και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη παράσταση. Και δεν μιλώ μόνο για τύχη, λέω: Η μεγάλη ευτυχία είναι που δεν ε, θρυνήσαμε θύματα, ούτε καν υλικέ ζημιέ. Νομίζω για να πέσει σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστή συντήρηση. Αυτή πρέπει να είναι η κύρια αιτία. Με φόντο τι απαράδεκτες αυτές καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, η αντιδήμαρχο Πολιτισμού πετάει τον παλάκι στον οργανισμό λιμένος υποστηρίζοντας Εκεί παίζουμε τώρα το τέννις. Ο Δήμο δεν μπορεί να διαθέσει χρήματα για τη συντήρηση ενός ε, κτηρίου, του οποίου δεν έχει ούτε την κυριότητα, ούτε το δικαίωμα χρήσης με έγγραφη παραχώρηση. πρέπει ο Δήμος ε, να το έχει... Να έχει συντηρήσει λίγο την πόρτα, να μην πέσει. Τι να πω τώρα. Πάντω, η συντήρηση του κτηρίου ανήκει στο Δήμο. Εντολή και ένα νοφορό όχημα να σηκώσει την πόρτα έδωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτική Προστασία. Πληροφορίε αναφέρουν ότι είχε σαπίσει ο μηχανισμό που στηρίζει την πόρτα, φθορά όμω που δεν φαίνεται να παρατηρήσαν οι αρμόδιοι, προκειμένου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προστασία. Η κατάρρευση τη πόρτα τη κεντρική εισόδου του θεατρικού σταθμού φωτογραφίζει ότι δεν είχε γίνει σωστή συντήρηση, υποστηρίζει από την πλευρά του ο πρόεδρο του οργανισμού Λιμένο, ο οποίο παράλληλα σημείωσε ότι έπρεπε να συντηρηθεί η πόρτα από τον Δήμο Ηρακλείου, στον οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση του κτηρίου έω το τέλο του χρόνου. Τη συντήρηση την είχαν επαναλάβει οι ίδιοι. Μα είχαν πει ότι είχε κάποια προβλήματα. Τι κάνανε ακριβώ για να διορθωθούν, δεν ξέρω. Το αποτέλεσμα είναι εδώ, ότι έπεσε η πόρτα. Είχατε διαπιστώσει ότι υπάρχουν φθορέ. Όχι. Πρέπει άμεσα αυτό. Ε, ε, δεν είχαμε διαπιστώσει ότι η πόρτα θα πέσει. Σύμφωνα με πληροφορίε, η σύμβαση που είχε υπογραφεί με τον Δήμο Ηρακλείου για τη χρήση του κτηρίου έληξε το 2021. Και από τότε μέχρι σήμερα ο οργανισμό είχε δώσει μια άτυπη παράταση στον Δήμο μέχρι το τέλο του 2023 η αριστεία πλεύρη αναμένει το πόρισμα της τεχνικής υπηρεσίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβολής των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Δήμου. Οι συντηρήσει που κατά καιρού κάνει ο Δήμος Ιρακλείου για τις τεχνικές υπηρεσίες είναι συντηρήσει για να ανταπεξέλθει στην κάθε μέρα. Απλές συντηρήσει. Ο θεατρικός σταθμός όμως πρέπει να μπει μέσα σε ένα πρόγραμμα και σε ένα πλάνο συνολική συντήρησή του. Και οι εικόνες πέριξ του θεατρικού σταθμού φωτογραφίζουν την εγκατάλειψη του χώρου. Μπαλάκι ευθυνών μεταξύ Δήμου Ιρακλείου και Οργανισμού Λιμένο, ενώ από το νέο έτο θα υπάρξουν νέα δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του κτηρίου, το οποίο συνεχίζει να διεκδικεί ο Δήμο Ιρακλείου. Το μέλλον του θεατρικού σταθμού, ο οποίο εξαιρείται τη παραχώρηση του Λιμένα Ιρακλείου, θα κρυθεί από το νέο φορέα. Ο οποίο, σα είπα, θα ονομάζεται Οργανισμό Λιμένων Νομού Ιρακλείου. Θα έχει ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση και θα ξέρουμε ποιο θα έχει και την ευθύνη διαχείριση και του θεατρικού σταθμού. Άραγε, ποιος θα είχε την ευθύνη στο ενδεχόμενο που τα πράγματα είχαν εξελιχθεί δραματικά.